Καταρχάς, πες μας αν ο Μάρκο θα μείνει. Ερωτήσει τον ίδιο. Μάρκο, will you stay at L? Sorry? Will you stay at L? I don't speak English, sorry. I'm joking. Marco, Adrian. Right now, I have a contract with L, so I'm still a player of L. If I stay or not, that is up to the future to decide. And the rumors of the last days that you will go? Rumors are rumors, what can I say? It's fiction. Fiction has some truth in it, so we have to see in the future. I don't have any statements. Από φήμες γνωρίζεις και εσύ, γιατί υπήρχαν στην αρχή του καλοκαιριού φήμες και για εσένα. Γενικά αυτό το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερο για την ΑΕΛ, αλλά η νέα σεζόν ξεκινάει καλά. Έχει φήμες πολλές, θα δείξει το μέλλον. Στο παρόν, είμαστε γενιοί εδώ. Τα συμβόλια μας. Τι σημαίνει αυτό σου. Τι σημαίνει αυτό ο τέτοιο για την ΑΕΛ. Εντάξει, ψυχολογικά καλό το πάρισμα για την αρχή του καταστήματος. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ερχόμαστε από ένα χαμένο 2020. Από εκεί πέρα αυτό τελειώνει σήμερα. Γιατί από την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε τα παιχνίδια του καταστήματος και πρέπει να παρουσιαστούν το ίδιο τιμή όπως και σήμερα. Υπάρχουν αρκετές αλλαγές στην ομάδα, μια νέα ομάδα ουσιαστικά βοηθάει αυτό ο τίτλο. Είναι ένας άτυπος τίτλος, αλλά βοηθάει κυρίως στην ψυχολογία της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Σίγουρα είναι άτυπος, αλλά δεν πάει ένας τίτλος. Μία νίκη, ένας τίτλος που δίνει ψυχολογία όπως είπες και εσείς στην ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό, όχι να μας καλησυχάσει ή να συνεχίσουμε για το πρωτάθλημα. And this title, what does this title mean for AEL? I think it means a lot. It means a new beginning. It means hope. It means confidence, it means that we can achieve a lot this year, and it means a lot to us. How did you see the support of the fans? They were not many, but they shouted a lot, and at the end they wanted the cup. How did you see their support? Oh, for me it was fantastic. There were not many, but they were mighty, so they made enough noise, so I really have fun. And we won this cup because it was amazing. Ως πιο παλιός στην ομάδα και ως αρχηγός, πώς βλέπεις αυτό το νέο ξεκίνημα? Εντάξει, σίγουρα φύγανε πολλοί ποδοσφαιριστές, ήρθαν καινούργοι. Η Άρη ξαναχτίζεται, χρειαζόμαστε πολλή δουλειά. Είμαστε σε καλό δρόμο και νομίζω ότι με τη σκληρή δουλειά που θα συνεχίσουμε, γιατί μπορεί να πρέπει να κρίσουμε ένα δεμάδι, να είναι η αρχή, δουλειά, και νομίζω θα έχουμε ένα πολύ καλό σημείο.